Επικίνδυνες εικόνες κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός μετά την κατάρρευση τείχου εγκαταλειμμένου σπιτιού επί της οδού Παπαδοπούλου στην Αγία Τριάδα, ενώ από καθαρή τείχη αποφεύθηκαν δυσάρεστες καταστάσεις. Είναι μάλιστα η δεύτερη κατάρρευση, καθώς η πρώτη αφορούσε τη στέγη πριν από ένα περίπου χρόνο, με δημότες να εκφράζουν την ανησυχία τους με φόντο αυτές τις εικόνες, αλλά και τις ετοιμορροπίες που εμφανίζουν άλλα εγκαταλειμμένα σπίτια στην ιστορική συνοικία. Είχαμε κατάρρευση ενός σπιτιού, του τείχου του. Παλιότερα είχε πέσει στέγη. Αυτός δημιούργησε και περισσότερα προβλήματα και δεν έδαινε και ουσιαστικά χειροτέρεψε η κατάσταση. Και δυστυχώς είναι άλλη μια φορά, πριν λίγο καιρό είχαμε πάλι άλλη μια κατάρρευση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να προλαμβάνεται όλο αυτό, η κατάρρευση και τέλος πάντων να υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση όλης της κατάστασης. Υπάρχουν πολλά προβλήματα γιατί το κλίμα του Ηρακλείου, η υγρασία και το αλάτι φτύρει τους οπλισμούς, φτύρει τα σίδερα και έτσι έχουμε αποκολλήσεις από γωνίες μπαλκονιών, από στη θέα, σοβάδες που πέφτουν. Σίδερα τα οποία σκουριάζουν έχουν επικίνδυνα να πέσουν. Έχει γίνει σπουδαία δουλειά από την Πολεοδομία με την καταγραφή όλων των μερικών ή ολικών ετοιμορροπιών που υπάρχουν σε κτίσματα στην παλιά πόλη και τώρα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί προβαίνοντας την άρση του κινδύνου. Για προληπτικούς λόγους, η Δημοτική Αστυνομία έκλεισε τμήμα του δρόμου με κορδέλες με στόχο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και πεζών. Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίας Τριάδα σημείωσε «Άλλη μία κατάρρευση στην Αγία Τριάδα με τα όμορφα και γραφικά στενά που όλοι αρέσκονται να περιδιαβαίνουν και να φωτογραφίζουν. Σε λίγο αυτά τα όμορφα και γραφικά στενά θα μοιάζουν ερείπια αρχαίου οικισμού. Και όμως εκεί κατοικούν άνθρωποι. Η Αγία Τριάδα έχει ξεχαστεί», υποστηρίζει ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος. Να επικεντρωθούμε ειδικά στην περιοχή που να έχει να κάνει και με το οικιστικό περιβάλλον και με το επιχειρησιακό περιβάλλον και με την ποιότητα ζωής, πράσινο, πλατείες κλπ. Η βασική ιστορία είναι να δημιουργηθεί ένας πόλος έλξης και ανθρώπων και επαγγελματιών ώστε να δημιουργηθεί η ανάπτυξη. Αυτή είναι η ανάπτυξη της περιοχής. Να γίνει δηλαδή μια κυψέλη ζωντανή ζωής η Αγία Τριάδα όπως ήταν παλιά. Στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που φρενάρουν έργα που θα αναβαθμίσουν την περιοχή και που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου, ενώ ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ανασασάκης περιγράφει το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την ιστορική συνοικία. Μόνο η οδός Δελιμάρκου είναι ξεκάθαρη από άποψη ρημοτομήσεων και δουλέψαμε πάνω σε αυτή και οριμάσαμε μια μελέτη ανάπλασης και έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε πάρει και τις σχετικές αδειοδοτήσεις. Τώρα αναζητούμε τη σχετική χρηματοδότηση. Έχουμε ζητήσει και από τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο της περιοχής να δούμε κάποιες απλούστερες λύσεις σε χώρους που είναι εν της πράγμαση κοινόχρηστοι, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάποιες μικρές παρεμβάσεις που όμως να δώσουν ένα στοιχείο ανανέωσης σε όλη την περιοχή.